Σεβασμιότατε, πολιτικές, δημοτικές και στρατιωτικές αρχές, αγαπητοί συμπολίτες και μέλη του Συλλόγου. Κάθε φορά που έρχεται η 19η Μαΐου, η μέρα θρύνου το ποντίο, αναμοχλεύεται ένα σφίξιμο στην καρδιά μας. Ο χρόνος, λένε, διατρέβει τις πληγές, η λησμονιά βάλσανο που καταπραίνει τα τραυματικά βιώματα. Πώς όμως γίνεται να μην ισχύει το παραπάνω? Παρότι πέρασαν 98 ολόκληρα χρόνια, ένας αιώνας σχεδόν, και ωστόσο να θρυνούμε τη μέρα ετούτη, τι είναι εκείνο που ριζώθηκε τόσο βαθιά στις καρδιές των απογόνων της ξεριζωμένης γενιάς των Ελλήνων του Πόντου? Είναι οι αφηγήσεις των παππούδων μας. Είναι το κλάμα για τις αγαπημένες αλυσμόνητες πατρίδες, τις οποίες άφησαν πίσω. Είναι οι άταφοι σφαγιασμένοι συγγενείς, τα κόκαλα των προγόνων, τα κατεστραμμένα σχολεία, οι πυρπολημένες εκκλησίες και κάθε δεσμός με την πατρίδα, με τον τόπο που τους γέννησε. Με αυτόν τον καημό έφυγαν, με χείλη δίχως χαμόγελο, με τις μνήμες της συμφοράς να τους στοιχιώνουν μέχρι να έρθει η στιγμή να αναπαυθούν για πάντα. Και τα πέρασαν όλα στο παιδιό τους τα κύτταρα. Το ξυπόλυτο παιδιό μου που λιμοκτονούσαν, το παιδιό της προσφυγιάς και εκείνα με τη σειρά τους στις επόμενες γενιές. Διότι λαός, χωρίς ιστορικές μνήμες, χάνεται στο πέρασμα του χρόνου. 1914-1923, με ένα σχέδιο έσβησαν τρεις εκλόγητες από το κάτω. 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι, 353.000 Σκότοι, Ασσύριοι και λοιποί χριστιανοί, σύνολο 2 εκατομμύρια. Και πίσω από τα νούμερα κρύβονται ανθρώπινες ψυχές. Η μεγαλύτερη γενοκτονία, η οποία συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Συγγνώμη, η Άγκυρα δεν έχει ζητήσει. Μα με το παρελθόν της δεν προτίθεται να συμφιλειωθεί. 1908 συστήνεται το κίνημα των νεότροπων. Οι ηγέτες του, η Εμβέρ, τα ΟΑΤ και ο Τζεμάλ, υιοθετούν ακραίες εθνικιστικές πρακτικές με στόχο να αφανίσουν κάθε χριστιανικό πληθυσμό ή να τον εξυπλαμίσουν για τις βίας, ώστε να επιτύχουν ομοιογενή συνοχή και υπόσταση του Οθωμανικού κράτους. Ο υπεύθυνος προπαγάνδας Ναζίν Μπέις δήλωνε με στόχο: εκτός των Τούρκων, όλα τα άλλα στοιχεία να εξοντωθούν, ασχέτως θρησκείας ή πίστης όπου ανήκουν. Αυτή η χώρα πρέπει να καθαρίσει από τα ξένα στοιχεία. Οι Τούρκοι πρέπει να κάνουν καθάριση. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Σακίρ Μπαχαντίν, στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Τεσκίτ Μαχσουρά, διατηνόταν: τα έθνη που απέμειναν από παλιά στην αυτοκρατορία μας μοιάζουν με ξένα και βλαβερά χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. Να ξεκαθαρίσουμε τη γη μας. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός της επανάστασής μας. Με σημαία την ιδεολογία αυτή, οι νεότουρκοι υλοποιούν σε παγκόσμια πρωτοτυπία γενοκτονία υπό την καθοδήγηση των Γερμανών αξιωματούχων, όπως του περιβόητου αρχιστράτηγου Λίμαν Βον Σάντερς, σύμβουλου της Υψηλής Πύλης. Κατά πώς φαίνεται, η ιδεολογία του ναζισμού έπρεπε να δοκιμαστεί πρώτα αλλού, ώστε τα αποτελέσματά της να σταθούν μια πρώτη ιδέα για τα ολοκαυτώματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα αρρωστημένα μυαλά επέδειξαν τους τρόπους επιβολής του σχεδίου εξολόθρευσης με τα τάγματα εργασίας, τις πορείες θανάτου, τις συνοπτικές δίκες, τις πυρπολήσεις, τις εκτοπίσεις και εκτελέσεις ατόμων. Ο Γάλλος αντιπλήρχος Πολέν, σε έκθεσή του στο γαλλικό Γιέν, αναφέρει: οι νεότουρκοι σε συνεργασία με τους Γερμανούς απέβαλαν τη μάσκα. Μεθοδική επιχείρηση εξαφάνισης του ελληνικού στοιχείου. Οι διωγμοί μεταβλήθηκαν σε εκατόντες. Χιλιάδες εξοντώθηκαν στα αμελέτα μπουρού. Η κορύφωση των τραγικών γεγονότων γίνεται με την ανάληψη της εξουσίας του Κεμάλ Μουσταφά. Μέσα στην τραγωδία τους, οι Έλληνες του Πόντου ζητούν βοήθεια από τον Βενιζέλο. Όμως εκείνος δεν ανταποκρίνεται, κρίνοντας πως οι διαπραγματευτικές κινήσεις του σε άλλα σημεία ήταν ζωτικότερες για τα συμφέροντα της Ελλάδος. Έτσι αφέθηκαν στην τύχη τους. Δεν έμειναν όμως με σταυρωμένα χέρια. Αντιστάθηκαν με αντάρτικο, με το οποίο έμελε να γράψουν λαμπρή ιστορία.
Την περίοδο αυτή, ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρήσαντος προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τους Αρμένιους ώστε να δημιουργήσει ανεξάρτητο ποντοαρμενικό κράτος. Ωστόσο, ούτε και αυτή η προσπάθεια θα υποδοθεί. Το τελικό χτύπημα έρχεται με το σύμφωνο φιλίας Ρωσίας-Τουρκίας το 1921, όπου η Τουρκία εξοπλίζεται με βαρύ ρωσικό οπλισμό. Ο πόντος καίγεται απ' άκρη σ' άκρη. Τα δικαστήρια της Αμάσιας με συνοπτικές διαδικασίες στέλνουν στην αγώνη όλους όσους δικάζουν. Στην ελόγω περιοχή, μέσα σε ένα δίμηνο, ο πληθυσμός αφανίζεται, ενώ 394 ελληνικά χωριά σβήνουν οριστικά από το χάρτη. Τα ίδια συμβαίνουν και όπου αλλού υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Η ιδεολογία του θανάτου θερίζει, βιάζει, εκτελεί, εκτοπίζει, πυρπολεί. Σύμφωνα με τη σύμβαση της 9ης Δεκεμβρίου του 1948 του ΟΗΕ, που έχει ισχύει από το Γενάρη του 1951, προβλέπονται τα εξής. Έγκλημα γενοκτονίας συνιστούν οι πράξεις που σκοπό έχουν να εξαφανίσουν μερικώς ή ολικώς μια εθνική, φιλετική ή θρησκευτική ομάδα. Κάπως έτσι, ο λαγωμένος πόντος μετατρέπεται σε εθνικό πλήγμα. Κοντά σε αυτόν αιμορραγεί και η Μικρά Ασία και κάθε κόμμα όπου θα πούν Έλληνες. Η Ελλάδα της Ιωνίας και του πόντου σβήνει για πάντα. Συντελείται ολοκληρωτική καταστροφή. Και αν η πτώση της Κωνσταντινοπόλεως του 1443 δεν επέφερε την εκρίζωση, η εθνική συμφορά θα κλείσει με την προσφυγιά το 1922-1923 και η Τουρκία αποθρασινόμενη από τότε από την απραξία της διεθνούς κοινότητας θα συνεχίζει μέχρι και σήμερα να προκαλεί και να διεκδικεί εδάφη όπως τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, εποφθαλμιώντας παράλληλα τον ορυκτό μας πλούτο και οτιδήποτε έχει κάποια αξία. Τα σύνορα έχουν πέσει παντού. Στην Κύπρο, όχι. Οι κατακτητές έχουν την νοοτροπία. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Και δεν αλλάζει αυτή η νοοτροπία με τίποτε. Τα καραβάνια των προσφύγων αφήνουν πίσω τους ένα απέραντο νεκροταφείο άταφων συγγενών, καθώς η μεγάλη πορεία ξεκινά για την Ελλάδα. 10 και πλέον αιώνες πίσω, οι προγονείς τους ήταν εκείνοι που μετονόμασαν τον άξονο σε εύξηνο πόντο. Τώρα οι τελευταίοι επιζήσαντες απόγονοι, ρακένδιτοι, επιστρέφουν στη μητέρα πατρίδα. Σε μία μάνα πληγωμένη και η ίδια από τα δικά της δεινά που τη μαστίζουν, σε μία μάνα που αδυνατεί να προσφέρει στα πρώην ξενιθεμένα της παιδιά όσο θα έπρεπε. Λίγη άγνη γη έχει μόνο να παρχωρήσει. Τα γκρεμισμένα τους όνειρα να στήσουν από την αρχή. Εκείνα με το κάματό τους θα την έκαναν γόνιμη. Με τα δάκρυά τους θα τη βοηθούσαν να βλαστήσει και να έχει μία προοπτική νέα γενιά. Νέα δοκιμασία τους. Ο Γολγοθάς της επιβίωσης. Πρέπει να βγουν νικητές. Και θα τα κατάφεραν. Με μόχθο θα μόρφωναν τα παιδιά τους. Σε πείσμα της μοίρας θα κατόρθωναν να ορθοποδήσουν ξανά, να αλλάξουν το πρόσωπο της νέας Ελλάδας. Δεν ξέχασαν ωστόσο. Δεν μπόρεσαν να λησμονήσουν. Έχουν χρέος απέναντι στη γενοκτονημένη γενιά, στους ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν θα υπάρξουν. Και σήμερα, όπως κάθε φορά, μνημονεύουν όλους όσοι άδικα χάθηκαν ώστε να βρουν ανάπαυση οι ψυχές τους. Εμείς κάνουμε την υπέρβαση να συγχωρήσουμε τους φαγείς μας. Εκείνοι έχουν το στέλνος να προφέρουν μια λέξη μόνο, τη λέξη συγγνώμη. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς όσοι δώσατε το παρόν στο μνημόσυνο ετούτο μαζί με εμάς τιμώντας τους νεκρούς μας. Αιωνία του συμνήμη. Ευχαριστούμε, αμπεστός, είμαι σύντομος.